Άμεση ανάγκη για τη βελτίωση των συνθήκων ζωή του έχει ένα άπορο στην περιοχή τη Νέα Ιωνία. Προβλήματα υγεία και ατυχίε τη ζωή ανάγκασαν έναν νέο άνθρωπο να ζει σε συνθήκε που δεν τιμούν την ελληνική κοινωνία εν έτη 2012. Κατά το παρελθόν, μάλιστα, νοσηλεύτηκε και στο νοσοκομείο Βόλου. Το σπίτι στο οποίο κατοικεί ο Τάσος Γκίνης, κοντά στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας, έχει υποστεί σοβαρές βλάβες, καθώς δεν συντηρήθηκε ποτέ. Και το κυριότερο, δεν υπάρχει απαραίτητη υποδομή για αποχωρητήριο και παροχή νερού. Μοναδικοί άνθρωποι που συμπαραστέκονται στο καθημερινό δράμα ενός νέου ανθρώπου είναι οι γείτονες που φροντίζουν τουλάχιστον για ένα πιάτο φαγητό. Συχνά οι περίοικοι είναι αυτοί που προσφέρουν μερικά ρούχα ή παπούτσια, ενώ πρόσφατα παρολίγουν να μείνει και άστεγος, καθώς επιχειρήθηκε η έξωσή του από το οίκημα στο οποίο διαμένει. Τρόφιμα, ρούχα, παπλώματα, τέτοια, λεφτά, κόσμος, αυτά θέλω να πω. Ένα δωμάτιο που στήριξει, να φτιάξουν το δωμάτιο όλο, εδώ, βλέπετε που ζω, μέσα εδώ, για που στήριξει. Είμαι άρρωστος, έχω πρόβλημα με την καρδιά μου, δεν μπορώ να δουλέψω, ψυχολογικά προβλήματα. Ένα χρόνο έχω ψυχικά προβλήματα. Όσοι επιθυμούν και μπορούν να βοηθήσουν, να σε επικοινωνήσουν με το οποροπαντοπολείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δωρηλαίου και Βολίδη απέναντι από την Εκκλησία της Ευαγγελίστριας.